ένας από τους πλέον ποιοτικούς και αδικημένους με βάση την καριέρα του ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τα γήπεδά μας. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι ένα μεγάλος φαν του Γιάννη. Στο είπαν και πριν, έχουμε παίξει και αντίπαλοι με τον κύριο Νικηφόρο. Δεν με θυμάται στο παρελθόν. Θα τα πούμε βέβαια μετά το τέλος της κουβέντας. Κύριε Νικηφόρο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κρήτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας άρεσε το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Το τεχνικό, η ποιότητα, η επίθεση. Και όχι σκοπιμότητες και θέαμα. Γιατί θεάματος ήταν ο Γιάννης όταν έπαιζε. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο οι ικανότητες του σημαντικές στο γήπεδο μέσα. Έχει ικανότητες και άλλες. Γι' αυτό είναι στη Δαμάστα, με τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Και στη Δαμάστα, όπως ξέρεις, Λευτέρη, γίνεται μια επανάσταση ουσιαστικά ποδοσφαιρική. Με τον κύριο Παπαδάκη, τον Αντώνη, να είναι στο χωριό του και να έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και μόνο που μια ομάδα Α1Ε έχει και τεχνικό διευθυντή, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για οργάνωση και για κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Η ομάδα ανέβηκε στην Α1, θέλει να φτιάξει πράγματα στο γήπεδο, υπάρχουν κοινωνικές δράσεις. Εγώ θα ξεκινήσω από το γήπεδο, γιατί το λέγαμε και πριν που ήμουν στο στούντιο, Γιάννη. Mm-hmm. Ομάδα χωρίς γήπεδο ουσιαστικά δεν μπορεί να είναι 100% ομάδα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και για την πρόσκληση. Τώρα όσο αφορά το ερώτημα, δεν μπορεί να έχει μέλλον μια ομάδα χωρίς γήπεδο, για μένα. Έτσι. Το γήπεδο είναι το βασικό. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι κάποιες εργασίες στο γήπεδο και συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Πέρυσι ξεκινήσαμε όσον αφορά τα ποδητήρια, τους χώρους που αφορούν τους διαιτητές, τους παίχτες, τους ανθρώπους που θα έρθουν, τους φιλοξενούμενους. Φέτος έχουμε σαν στόχο να μεγαλώσουμε το γήπεδο, γιατί είναι λίγο μικρό η διαστάση του, και στο μήκος και στο πλάτος. Να υπάρξει ο απαραίτητος φωτισμός με πυλώνες. Τώρα γίνονται κάποιες εργασίες. Να μπορούν να γίνουν και νυχτερινά μάτς, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να γίνουν νυχτερινά μάτς στο τοπικό. Απλά ίσως μελλοντικά, εφόσον. Επειδή στο γήπεδο του ΠΟΑ γίνονται κάποια το χειμώνα, όταν είναι πολλοί αγώνες, γι' αυτό το λέω. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν, έτσι, γιατί. Το γήπεδο της Δαμάστας δεν έχει να κάνει μόνο με την ομάδα της Δαμάστας. Έχει να κάνει και με κάποιες δράσεις που γίνονται στο χωριό το καλοκαίρι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Πάρα πολλά παιδάκια μπαίνουν στο γήπεδο το καλοκαίρι και ίσως ο φωτισμός μπορεί να βοηθήσει στο παιχνίδι τους και κάποιες βραδινές ώρες, έτσι. Mm-hmm. Γίνεται μία καφετέρια, θα γίνει μία παιδική χαρά για παιδάκια, θα γίνει αίθουσα συνεντεύξεων. Βλέπουμε εμείς πλάνα από το γήπεδο της Δαμάστας όση ώρα μιλάς, Γιάννη. Υπάρχει χώρος, φαίνεται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μια περιοχή που είναι ιδιαίτερη να υπάρχει και ένα ιστορικό χωριό, βέβαια, να υπάρχει όλο αυτό που λες. Όσο υπάρχει χώρος και μπορούμε να κάνουμε πράγματα, θα τα κάνουμε. Έτσι. Mm-hmm. Επίσης, είναι δεδομένο ότι το είπα και πριν, είναι το χωριό του Αντώνη του Παπαδάκη. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος συνεχώς έχει στο μυαλό του πώς θα δημιουργήσει. Ναι. Και ένα παραπάνω στο χωριό του. Δηλαδή το χωριό, η αλήθεια είναι ότι του χρωστάει πάρα πολλά. Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να μιλήσω λίγο για τον πρόεδρο. Οι πράξεις του δείχνουν πάρα πολλά. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στις τάξεις μας και το χωριό. Κάνει πράγματα για το χωριό του, για τους συγχωριανούς του. Και το σημαντικό είναι, και σε αυτό θέλω να σταθώ, κάνει πράγματα που θα μείνουν στην πορεία. Δηλαδή, παρακαταθήκη. Θα ωφεληθεί πάρα πολύ το χωριό, γιατί το γήπεδο τώρα, ό,τι και να γίνει αυτό το στολίδι, θα είναι πάντα στο χωριό, έτσι. Ναι, και οι εγκαταστάσεις θα μείνουν στην ομάδα και θα αφορούν τους συγχωριανούς και τα παιδιά τους. Mm-hmm. Εδώ έχω μπροστά μου μια σειρά από δράσεις, για να μην ξεχάσω κάτι. Mm-hmm. Επίσημος πρεσβευτής στην Κρήτη, η Δαμάστα για το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Στήριξη ενός φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού που θα γίνει από το χαμόγελο του παιδιού στο Καράβολα, 22 με 23 Ιουνίου. Στηρίζει τώρα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοφών. Είχαμε και χθες δεύτερη εκπομπή. Mm-hmm. Σχετικά. Φιλανθρωπικοί αγώνες, μια αγκαλιά για τα παιδιά. Στήριξη στο δεύτερο ειδικό σχολείο και χρηματοδότηση εργασιών, ώστε το σχολείο να είναι πιο λειτουργικό και φιλόξενο για δασκάλους και μαθητές. Εντάξει, είναι πάρα πολλά όλα αυτά. Είναι πολύ σπουδαία δράση. Κοιτάξτε, μόνο συγχαρητήρια αξίζουν και στον πρόεδρο και στην ομάδα της Δαμάστας, έτσι. Εάν κάποιος μπορεί να έχει την υγειά του πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, να μπορεί να κάνει τέτοιες δράσεις, να έχει φιλανθρωπικό έργο, να βοηθάει συνανθρώπους και παιδιά,
αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Εγώ αυτό έχω να πω. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, να συνεχίζει, να συνεχίζει και η ομάδα της Δαμάστας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δηλαδή του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και στο αγωνιστικό, υποθέτω, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον, είναι πολύ φιλόδοξος ο πρόεδρος, ότι η ομάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα χρονιά. Σεμνά και ταπεινά. Εντάξει, κοίταξε, αλλά... να σου πω κάτι, δεν το κρύβουμε. Ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός, έτσι. Σε αυτό το κομμάτι κινούμαστε, έχουμε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό. Στις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και κάποιους στόχους μεταγραφικούς. Εγώ προσωπικά που έχω αναλάβει την τεχνική διεύθυνση έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Όπως είπα, αργότερα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε κιόλας κάποιους ποδοσφαιριστές. Και η συνεργασία με τον Μανώλη τον Σουτζή φαντάζομαι θα είναι ιδανική, γιατί με τον Μανώλη έχετε περάσει πολλά μαζί, γνωρίζεστε. Κοίταξε, τον Μανώλη τώρα έχουμε παίξει πάρα πολλά χρόνια συμπαίκτες, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας πάρα πολύ ικανός προπονητής και με βοηθά γιατί ταιριάζουμε, ρε παιδί μου. Έχουμε πολλά κοινά σημεία. Εντάξει, είναι και σημαντικό για την ομάδα της Δαμάστας να έχει στάξει ένα παιδί, ένα προπονητή πάρα πολύ καλό και ένα πολύ καλό άνθρωπο. Πάνω απ' όλα. Σωστά. Έχει περάσει και από μεγαλύτερη κατηγορία και σαν προπονητής. Ουσιαστικά γιατί στην Τρίτη Εθνική με τον Ερμή Ζωνιανό πρόκειται να πει. Υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, τα κατάλληλα θεμέλια, έτσι, και θα συμφωνήσετε εσείς με αυτό, με όλα αυτά που είπαμε. Όταν υπάρχει βάση, υπάρχει και επιτυχία. Είναι δεδομένο. Τα λέγαμε προχθές και με τα παιδιά από την ομάδα του Πόρου, μάλιστα, που και εκεί γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια. Και μου κάνει εντύπωση πλέον που δεν είναι και τόσο γνωστό έξω, τουλάχιστον το φιλανθρωπικό έργο που κάνουν κάποια σωματεία. Και αυτό είναι το ιδανικό για όλους αυτούς που απαρτίζετε αυτή την ομάδα και προχωράτε σε αυτό το έργο. Συγχαρητήρια πραγματικά και νομίζω ότι οι επιτυχίες έρθουν σε όλα τα επίπεδα, κύριε Νικηφόρο. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό σημείο για την ομάδα της Δαμάστας. Υπάρχει σχεδιασμός, σκεφτόμαστε την οργάνωση, αλλά όπως έλεγα και πριν στον Γιώργο, το σημαντικό είναι να μείνει κάτι. Ο Αντώνης ο Παπαδάης δεν θα είναι μια ζωή στη Δαμάστα. Πρέπει να αφήσει κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ. Προσπαθούμε τώρα να οργανώσουμε μια ομάδα να παίξει στην μικρότερη κατηγορία με μικρά παιδιά. Σαν θυγατρική. Αν μπορεί αυτή η ομάδα να σταθεί έτσι ώστε κάθε χρόνο ένα παιδάκι, δύο παιδάκια να μπορούν να ανεβαίνουν στην ομάδα της Δαμάστας. Αν μπορούμε να φτιάξουμε κάποια ακαδημία. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές ομάδες με χρηματοδότες που έκατσαν κάποια χρόνια και μετά αυτοί έφυγαν και οι ομάδες αυτές ξαναγύρισαν. Πρέπει λοιπόν η Δαμάστα με κάποιο τρόπο έγινε να μπορεί. Έγιναν παλάτια στην άμμο. Ναι, πρέπει να μπορεί να βάλουμε τώρα τις βάσεις, να μπορεί αργότερα να έχει μια αυτοσυντήρηση. Και να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Εγώ θα έλεγα μακάρι να μείνει αυτός ο άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Να έχει την υγεία του. Να έχει την υγεία του, ναι. Αλλά πρέπει όλες οι ομάδες του εραστικού ποδοσφαίρου πρέπει να είναι σε γερές βάσεις. Γιατί τα χρήματα δεν υπάρχουν. Και όλοι ψάχνουν από φίλους, από παρέες, η πολιτεία δεν βοηθά. Έτσι, αν δεν έχουν οι ομάδες γερές βάσεις, δεν μπορούν να έχουν μέλλον. Ακριβώς. Να προλάβω να πω, Λευτέρη, ότι δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάζεται με έναν άνθρωπο στον Γιάννη τον Νικηφόρο, η Δαμάστα και ο κ. Παπαδάκης, γιατί έχει κάνει και μια προσωπική του, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά ομάδα, επιλέκτων, με βετεράνους. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Γιάννης μαζί με καλούς φίλους. Βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία, Λευτέρη και Γιάννη. Είναι η επίλεκτη του Ιακλείου. Γνώριμη, Εντάξει, βλέπεις τώρα, μην αρχίσω να λέω ονόματα, μην ξεχάσω και κανένα. Όλοι έχουν παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δίπλα εκεί στο σκέτζο, δεν φαίνεται στη φωτογραφία, είναι ο Νόμπλιας. Ο Νόμπλιας, ναι. Μπράβο, στη μέση. Φαίνεται. Στη μέση, βέβαια. Και δίπλα στον πίτσο. Ναι, με συγχωρείτε, ναι. Ένας και ένας είναι όλοι. Μανώλης, ο Τζης, όλοι εκεί. Είναι και ο Ρουμπάκης, ο Μανώλης. Ήταν και ο Νίκος Μαχλάς στο ταξίδι αυτό, αλλά δεν έπαιξε, απλά ήταν μαζί μας. Και ναι, βεβαίως, να πούμε, Γιάννη, ότι είναι μια ομάδα που είναι, έχει φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτό θα έλεγα και εγώ και εκεί θα ήθελα να μείνουμε. Ποιος ήταν ο σκοπός που δημιουργήθηκε εξ αρχής συγκεκριμένη ιδέα και συγκεκριμένη ομάδα μετέπειτα. Ο σκοπό είναι, πρώτα απ' όλα είναι μία παρέα φίλων. Έτσι, είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Αυτό ξεκίνησε
σαν μια ιδέα δική μου, αφού παίζουμε εδώ στα γήπεδα, στα 8x8 και περνάμε καλά. Να πιάσει τόπολη τουλάχιστον, ναι. Είχα την ιδέα να κάνουμε και κάποια μάτσα εκτός Κρήτης. Μπράβο. Αυτό είναι στην Πάρο. Αυτή η φωτογραφία είναι από την Πάρο που ήρθαμε πριν 10 μέρες, ναι. Το τερπνώ μετά το ωφελή μου, οπότε. Μπράβο. Και πλέον το έχουμε κάνει και για φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί πάμε σε νησιά, υπάρχει μια οργάνωση και από τις ομάδες εκεί, από παλιούς γνώριμους, παλέμαχους ποδοσφαιριστές, και κάνουμε και αγώνες και για φιλανθρωπικό σκοπό. Μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα και παράλληλα ταξιδεύουμε παίζοντας ποδόσφαιρο. Επίσης μια προσπάθεια ελευθερία που δεν την ήξερε πολλοί κόσμος στο Ηράκλειο, και όπως είδες είναι τα πρώτα ονόματα, ουσιαστικά η αφρόκρεμα των πρώην των παλέμαχων ποδοσφαιριστών που σταμάτησαν όμως πρόσφατα. Όλοι αυτοί έχουν σταματήσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι οι πολύ μεγάλες ηλικίες. Το λέω αυτό γιατί το θέαμα που βλέπει ο κόσμος με αυτή την ομάδα, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι είναι πλούσιο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, όταν πάμε στην Πάρο, πήγαμε στη Ρόδο, στη Σαντορίνη. Ποδοσφαιριστές όπως ο Νόμπλιας, ο Μαχλάς, ο Σκέτζος, δεν τους έχει δει ποτέ το νησί. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα που είναι παλέμαχοι, τα πόδια τους αντέχουν και το ποδόσφαιρο που παίζουν, αν μη τι άλλο, είναι ακόμα και τώρα μαγεύει, έτσι. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανιώπλιας είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά ξέρω καλά ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι βασικός και αναντικατάστατος. Και με αυτό λοιπόν το σχόλιο θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κύριε Γιάννη Νικηφόρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Μάθαμε πολλά, δεν τα γνώριζαν οι τηλεθεατές. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω για ένα θερμά. Κάθε μέρα μοναδικές ιστορίες που μας φέρνεις και οι προσωπικότητες όλων αυτών που περνούν από την εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλους.